Απίστευτο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από κανονισμένες εμφανίσεις που είχε συγκεκριμένη παίκτρια reality του Sky και σε νησιά αλλά και σε πόλεις της Βορείου Ελλάδας. Ξαφνικά λοιπόν ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις της, προκαλώντας όπως είναι λογικό την ακανάκτηση των ιδιοκτητών των καταστημάτων. Και θα πήγαινε εκεί πέρα να κάνει αυτά τα οποία κάνει η κοπέλα τέλος πάντων, για να δούμε και περισσότερα. Έτσι ακριβώς. Ο guest έπαιρνε το μεροκαματάκι, διαφήμιση εκεί στο μαγαζί. Σαρπακτές που λέμε απλά. Να μαζευτεί λίγο κόσμο να τη δει και live, αλλά γιατί δεν πήγε. Λοιπόν, όταν λοιπόν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ζήτησαν τον λόγο από τον συνεργάτη της, τον μάνατζέρ της, να το πούμε έτσι απλά, τότε επικαλέστηκε ότι πρόκειται για προσωπικά ζητήματα που δεν μπορεί να μεταφέρει. Όταν όμως τον πίεσαν, γιατί είπαν: Κοίταξε να δεις, εμείς εδώ πέρα το έχουμε διευθμίσει, θα βγούμε εκτεθειμένοι. Έτσι ακριβώς. Είπε: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ξυλοκοπήθηκε, λέει, άγρια η συγκεκριμένη κοπέλα. Παίκτρια reality του Sky, πρώην παίκτρια reality του Sky, από τον σύντροφό της και δεν είναι σε θέση ούτε εμφανισιακά ούτε ψυχολογικά να εμφανιστεί μπροστά σε κόσμο. Αυτό λοιπόν που λένε ότι είχε σημάδια στο κορμί της και στο πρόσωπό της, όπου φανταστείτε δεν μπορούσε καν να τα καλύψει με make-up. Ναι. Ο λόγος τώρα. Τα λέει αυτά, συγγνώμη, ο μάνατζερ της, να το πούμε αυτό. Στους καταστηματάρχες που την περίμεναν και θα κέρδιζε και χρήματα. Δεν πήγε και εμφανίστηκε κάπου αλλού. Έχασε και χρήματα αρκετά η συγκεκριμένη κοπέλα από τις εμφανίσεις αυτές. Και ξαναλέμε, ο μάνατζερ επικαλέστηκε και ομολόγησε το πρόβλημα το οποίο είχαν φτάσει ψήθυρκες στα αυτιά μας εδώ και καιρό. Έτσι. Ότι δέχεται κακοποίηση συστηματική από τον σύντροφό της. Ο λόγος, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, όπως λέει ο μάνατζέρ της στην ουσία και έχει διαρρεύσει σε διάφορα πηγαδάκια, είναι διότι η ζήλια που έχει ο σύντροφός της, από τις πηγές τώρα, από το φιλικό περιβάλλον του συντρόφου τους, λέει ότι ναι μεν έκανε αυτή την πράξη, αλλά είναι επειδή είδα το κινητό της ότι έχει σχέση και με άλλους άντρες. Έτσι λέει ο σύντροφος της νεαρής κοπέλας. Για τον λόγο, λέει, εντάξει, δεν την ξυλοκόπησα, όπως λέει η ίδια. Ήταν, λέει, ένας καυγάς που κατέληξε, ας πούμε, λίγο άσχημα. Έτσι λέει μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει ότι δέχεται άγρια βία από τον σύντροφό της εδώ και αρκετό καιρό, ο μάνατζερ της συγκεκριμένης κοπέλας. Απίστευτα περιστατικά. Πολύ δυσάρεστα περιστατικά. Καταδικάζουμε τη βία. Περίφραστα, και έτσι ξαναλέμε, όταν έστω και αυτό να υπάρχει δεν η ζήλια, η βία. Μπορείς να φύγεις από μια σχέση όμορφα και ωραία, χωρίς να γίνονται αυτά τα αποτρόπαια πράγματα το 2018. Αν και ο μάνατζέρ της προσπαθεί να την πείσει να κινηθεί νομικά και να ζητήσει τη βοήθεια της ελληνικής δικαιοσύνης για αυτή την αποτρόπαια συμπεριφορά και αυτή την αδιανόητη κατάσταση που βιώνει το κορίτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον σύντροφό της. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.